είναι τόσο ωραία μες στο σκοτάδι, θα μπορούσε κανείς να κάνει τη συνέντευξη μες στο σκοτάδι. Αλλά τέλος πάντων, ανάψτε τα φώτα. Είναι αυτό που λέμε τηλεοπτικές συμβάσεις. Αυτό που ζούμε τώρα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα καταρχάς, γιατί μαθαίνουμε γεωγραφία εδώ μέσα στα Λευκά Όρη, αλλά και οικολογικό. Γι' αυτό η Έλλη τώρα είναι πανέτοιμη να χτυπήσει με το οικολογικό τη σύνθημα. Επιστροφή στην αγραφή με το Λούκι Λουκ, την Τόλη και τους αδελφούς Ντάλτο. Α, οι Νταμαζόνες, πάμε. Η περιπέτεια ξεκινάει! Συντηρηθεί και δεύτερον έκανε σεξ για να αναπαραχθεί. Έρχεται κάποιος τώρα έτσι και σου κάνει την ερώτηση, τι άνθρωπος είσαι τελικά ρε Ναταλία, έτσι. Καλός. Τώρα. Ναι, το παθαίνει συχνά αυτό με την πείνα όμως, σε παρακαλώ. Κάθε 32 λεπτά. Ας πούμε, ξέρω από τον αδερφό σου ότι τρελαίνεσαι για αυτά τα περίφημα. Πώς τα λένε αυτά, μωρέ, που εκείνα που. Αφιερόλ. Ναι. Η άνθρωπος είναι γεμάτη ιστορίες και θρύλους. Είναι το σημείο που ο όρος πολιτιστικός τουρισμός βρίσκει την έννοια του. Αυτή είναι η περίφημη παραδοσιακή φορεσιά της Άνδρου. Η αρχοντική. Ήταν ναυτική ο περισσότερος κόσμος και όλα αυτά τα φορέματα, τα υφάσματα τα φέρανε από τη Γαλλία. Ας αρχίσουν οι χοροί. Μαζεύω δώρα για έναν άνθρωπο που όλοι εδώ στην Άνδρο λένε πως είναι άνθρωπος περιβόλη, μπαξές. Για τον φίλο μου, τον Ευδόκιμο. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξε μια και μπήκα. Συριάνισα ένα διγυνό και από την άλλη βγήκα. Και έρχομαι να μην πέσει σύντομα ο ουρανός στο κεφάλι μας. Το ίδιο και εγώ, αλλά δεν θα είμαστε εδώ για να μου ζητήσετε το λόγο. Μουσική
ξημερώματα σβήσουνε τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Βρέλες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως. Από ποιο πλανήτη έρχεσαι? Από τον Άρη. Χάιδο, όταν σε ρωτάνε εσύ πιανού είσαι, τι απαντάς? Η Χάιδο του Ηρακλή. Αυτός ο μυστήριος τύπος από την Αργεντινή υπόσχεται πολλά. Με αυτή τη δύναμη εκτελεί συνήθως τα πέναλτι. No, seguramente con un arquero así, sí. Pero si hay otro arquero mucho más importante, trataré de hacer meglio, ¿no? Παράξενο οικοσύστημα η Κερκίνη. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια οικοσυστήματα στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο, όπως είναι διαμορφωμένο το περιβάλλον? Ναι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Απλά για την Ελλάδα είναι ξεχωριστό αυτό. Και για την Ευρώπη. Mm. Δεν θα βρούμε εύκολα τέτοιο οικοσύστημα. Κλείσω που αρώ, ήταν μόνιμος κάτοικος αυτού του τρένου. Δηλαδή, όχι μονάχα του ρεστοράν εδώ, αυτό ήταν καθαρός για να τρώνε εδώ πέρα, αλλά ολόκληρο το Express Orean. Τώρα εγώ σε κάποιο σταθμό θα μείνω, αλλά ο σιδηρόδρομος θα με κουβαλάει στην ιστορία του. Ναι. Ανεβαίνει στο ποδήλατο. Κάνω ποδήλατο, βέβαια. Κινούμε με ποδήλατο. Να βρει γυναίκα με να θέλει ποδήλατο να παντρευτεί. Άμα θέλει μια αυτοκίνητο, μην παντρεύεσαι. Με το ποδήλατο του κυρίου Βαγγέλη θα κάνω μια βόλτα στα παλιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και εσύ τώρα είσαι δηλωμένος επαγγελματίας ως... Σαγματοποιός. Σαγματοποιός. Φτιάχνεις... Φτιάχνω σάγματα. Πόσα προϊόντα έχεις μέσα στο μαγαζάκι σου? Πάρα πολλά. Στην Ηρίζω μου αρέσει να είμαι εδώ πέρα γιατί έχω μάθει να είμαι στο Καρνάκι, έχω μάθει με αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα, να είμαι στη θάλασσα, να ασχολούμαι όλο με τα ξύλα και δεν μπορώ να φύγω, ούτε και να κάνω άλλη δουλειά κάποια στιγμή. Αυτή την πινακίδα, το πανό, που λέει «Προσοχή, μασάω σίδερο», ποιος το έγραψε? Εγώ, με τη γυναίκα μου, έτσι. Σίδερα μασάει ο Μπουταλιανός, τρένα σταματάει ο Μπουταλιανός. Πέτρες δροκανίζει ο Μπουταλιανός και βουνά γκρεμίζει ο Μπουταλιανός.